το νόμο τον έχουν κάνει σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια διάφοροι ακορντεόν. Ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα και το Σύνταγμα και να πάμε να εξετάσουμε. Αυτή η προανακριτική... Εάν λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ αισθάνονται μειονεκτικά έναντι των εισαγγελικών λειτουργών, εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Γι' αυτό που λέει το Πάπα, το κουκουέ, κύριε Λαγούση. Το κουκουέ είναι συγγενική μαφία. Το καθήκον σας θα το κάνετε και θα αναλάβετε τις ευθύνες. Το δίθεν καθήκον σας. Που θέλει να φύγουν οι κουκούλες. Αφήστε το κομμουνιστικό κόμμα. Δεν μιλάει για το κομμουνιστικό κόμμα. Το κουκουέ είναι συγγενική μαφία. Δεν ψήφισε κανέναν. Είχε σκληρότερη στάση από εμάς το κουκουέ. Και είπε να πέσουν τα πρόσωπα και να τα δούμε. Θέλετε απάντηση σε αυτό που είπε το κουκουέ. Είναι ακροδεξιό το κουκουέ. Θέλετε απάντηση σε αυτό που ρωτάτε. Απαντήστε, κύριε Ραγκούση. Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας δεν έχει ψηφίσει κανέναν από τους νόμους που προανέφερα. Τους έχετε ψηφίσει εσείς, τους έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τους έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ λοιπόν έχει μια πάγια σταθερή άποψη εναντίον του θεσμού των προστατευόμενων μαρτύρων. Εσείς είσαστε οι μόνοι οι οποίοι και ψηφίσατε τον νόμο για τους προστατευόμενους μάρτυρες και όταν ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί ο νόμος και αυτό έπληξε ή εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να πλήξει δικά σας στελέχη, μετατρέπετε το επιτελικό σας κράτος σε σικελικό κράτος. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και μεταξύ μας που λέμε να έρθουν να καταθέσουν, να τους πάρουμε ό,τι στοιχεία έχουν, να τους πάρουμε ό,τι μαρτυρίες καταθέσουν έχουν. Η μαφία, η κυβέρνηση, η αντίληψη αυτή, ναι. Η αντίληψη αυτή που σας είπα προηγουμένως, κύριε Κούτρα, είναι σικελική αντίληψη, είναι εκδικητική αντίληψη. Ορίστε. Η μαφία, ξέρετε πώς λειτουργήσε. Τις βγάλαν τα εγκλήματα. Για το έχουν ακουστεί στην προανακριτική για να δούμε τους πραγματικούς και δεν δείχνω τον κύριο Ραγκούση. Έχει χάρη που δεν μπορώ να μιλήσω για να δούμε τι υπόθηκε. Άρα είναι η υπόλοιπη μαφία και σαν ξέρω τους δύο. Εσείς οι δύο δεν είστε μαφία όλοι πώς. Τις μαφίες. Είναι θέμα αντίληψης, κύριε Κούτρα. Τελειώνουμε τώρα. Καταγγέλλονται από εισαγγελικούς λειτουργούς και μένω εδώ και δεν μπορώ, με δεσμεύομαι από τη διαδικασία. Και θα βγουν στη φόρα όλα αυτά. Σωστά δεσμεύεστε. Η μαφία λοιπόν όταν τις βγάλαν τα εγκλήματα, τι έκανε, πήγε και καθάρισε τους εισαγγελείς, τους καθάρισε, τους εκτέλεσε. Που τους οδήγησαν στο δικαστήριο, τους μάρτυρες, σκοτώσαν τους μάρτυρες και τους βουλευτές. Η συγκεκριμένη μαφία σκότωνε τους πάντες και ερώτηση. Κύριε Ραγκούση, κλείνοντας. Αλλά δεν μπορείτε να το πείτε. Οι πέντε εισαγγελείς που έχουν έρθει στην προανακριτική. Τι είναι. Αυτό υπάγεται εδώ που σας προσέξτε.